συντρόφοι και συντρόφισσες, φίλες και φίλοι, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, το ζήτημα του προσφυγικού μεταναστευτικού αποτελεί βασικό θέμα προς συζήτηση στα αμφιθέατρα της σχολής μας. Αυτό έχει να κάνει αφενός με το γεγονός ότι στα τμήματα των κοινωνικών επιστημών κυρίως διασκόμαστε μια σειρά πλευρές προσεγγίσεις του θέματος. Αφετέρου, ως κοινωνικοί επιστήμονες, με την ολοκλήρωση των σπουδών μας, καλούμαστε να ασχοληθούμε σε κοινωνικές τομές του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα ή σε διάφορες ΜΚΟ. Σχετικά με τις προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές, ειδικά τα τελευταία δεκαετία, οι δυνάμεις του κόμματος και της κυβέρνησης στη σχολή κάνουν σοβαρή προσπάθεια ώστε να μην γίνεται καθημερινότητα και συνήθεια στα μάτια των φοιτητών και των εργαζομένων ο ξεριζωμός εκατομμυρίων ανθρώπων, ο θάνατος παιδιών και ολόκληρων οικογενειών στην προσπάθειά τους να βρουν ένα καλύτερο μέλλον. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια το φαινόμενο της μετανάστευσης παίρνει νέες μορφές, αφού βλέπουμε χιλιάδες νέους επιστήμονες και στην Ελλάδα πάνω στα διέξοδα που βιώνουν της κακοπληρωμένης δουλειάς, της ανεργίας και της περιπλάνησης να στρέφονται στην αναζήτηση επαγγελματικής διεξόδου στο εξωτερικό. Αυτά τα αισθήματα αγανάκτησης και οργής, τα ερωτηματικά που δημιουργούνται στα μυαλά χιλιάδων νέων, δεν μπορούν να βρουν απάντηση και διέξοδο στο σημερινό σύστημα, αλλά μέσα από την οργάνωση της πάλης των φοιτητών μαζί με τους εργαζομένους. Αυτό που χρειάζεται λοιπόν είναι να δυναμώσει ο κοινός αγώνας Ελλήνων και μεταναστών προσφύγων ενάντια στην πολιτική που τσακίζει τις ζωές μας απανταχού. Η υπεύθυνη για τα βάσανα του λαού και της νεολαίας δεν είναι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, οι εργάτες άλλης εθνικότητας και θρησκείας. Η υπεύθυνη για όσα ζούμε και την εκμετάλλευση και την αδικία είναι η πολιτική των κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπηρετεί τα κέρδη των αφεντικών και που τους δίνει το δικαίωμα να μας ξεζουμίσουν και να ξεσαλώνουμε αυθαιρεσία στους χώρους δουλειάς. Γι' αυτό αξιοποιούνται οι φασίστες σε επιθέσεις σε πρόσφυγες και μετανάστες στο να σπέρουν το μίσος. Αποδεικνύουν για ακόμα μια φορά έτσι το ρόλο τους ως μαντρός κράτους συστήματος, στοχοποιώντας τα θύματα της αδικίας και της εκμετάλλευσης, τους αδύναμους και τους κατετρεγμένους. Γι' αυτό το ΚΚΕ, καλύτερη εργατική τάξη, το λαό και την νεολαία, να την παλέψει τον φασισμό και το σύστημα που το γεννά μέσα από την οργανωμένη πάλη των σωματείων και των μαζικών φορέων. Να μπουν εμπόδια απέναντι σε κάθε προσπάθεια φασιστοειδών να επιτεθούν σε μετανάστες και πρόσφυγες, στους κατετραγμένους του πολέμου και της αδικίας. Να τους απομονώσουν και να τους πετάξουν έξω από τους χώρους δουλειάς, τα σχολεία, τις σχολές και τις γειτονιές. Αυτό εκφράστηκε με την αλληλεγγύη του λαού και της νεολαίας το προηγούμενο διάστημα στους μαθητές από το Ιράκ που απειλούνται με απέλαση, την υποδοχή των προσφυγόπλων σε σχολεία και άλλα. Σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλοι και φίλοι, στα μαθήματά μας προσεγγίζουμε το ζήτημα μέσα από την ιστορικότητα του φαινομένου, ξεκινώντας ακόμη και από τις προσφυγικές ροές μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Ωστόσο, ένα ενοποιητικό στοιχείο που συναντάμε στην ιστορικότητα του φαινομένου, ειδικά στα μαθήματα της κοινωνικής πολιτικής, είναι ότι ο πρόσφυγος και ο μετανάστης αντιμετωπίζονται σε ατομικές περιπτώσεις. Άνθρωποι που επιλέγουν να εγκαταλείψουν τη χώρα τους χωρίς να διαφέρονται οι πραγματικές αιτίες που δημιουργούν το συγκεκριμένο φαινόμενο. Χωρίς να εξετάσουμε σε βάθος τις αιτίες που δημιουργούν τους πολέμους, το φόβο, την ανασφάλεια. Είναι χαρακτηριστικά τα στοιχεία έρευνας που διεξήγαγε η Επιστημονική Εταιρεία Κοινωνικής Πολιτικής και δημοσιεύτηκαν τον Μάιο του 2022, που για τις προσφυγικές ροές από τη Συρία αναφέρει για την αιτία της μετανάστευσης. Τα κοινωνικά υποκείμενα συμβλήγονται μέσα σε μια σοβαρή καθημερινή πραγματικότητα βομβαρδισμών, καταστροφών, ανταλλαγών πυρών, θανάτων και τραυματισμών. Οι μαρτυρίες του πληθυσμού της έρευνας μας αναδεικνύουν μια βίωτη κοινωνική πραγματικότητα όπου η απειλή κατά της ζωής είναι μια μόνιμη κατάσταση. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε μια γυναίκα ερωτώμενη, αυτό που νιώθω είναι ότι δεν ακούω βομβαρδισμούς και δεν νιώθω αυτό το φόβο. Αυτό είναι πίσω μου. Βασικός κινητήρας μου απλώς απόφαση για μετανάστευση λοιπόν είναι να βάλω όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απόσταση, γεωγραφική και χρονική, από αυτό που συμβαίνει στην πατρίδα τους. Πριν τον πόλεμο τα είχαμε όλα. Τίποτα δεν μας έλειπε. Μια χαρά ζούσαμε. Τις δύο έννοιες που εξετάζουμε, πρόσφυγες και μετανάστες, αν και αποδίδονται τις αστικές θεωρίες ως δύο έννοιες διαφορετικές μεταξύ τους, στην πραγματικότητα δεν τις χωρίζουν συνικά τείχη. Στη βάση του διαχωρισμού αναφέρει χαρακτηριστικά καθηγητή σε τμήμα της σχολής μας. Αν πολλές κακοποιημένες γυναίκες σου χτυπούσαν από την πόρτα επειδή το σπίτι σου ήταν το πρώτο του χωριού και πλέον δεν υπάρχει χώρος, τότε έχει κάθε δικαίωμα να πει στους υπόλοιπους του χωριού να μοιραστείτε την ευθύνη, καθώς μόνος σου δεν μπορείς να σηκώσεις το βάρος. Αυτό ακριβώς είναι η λογική του περίφημου μέτρου της μετεγκατάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η υλοποίηση του οποίου όμως σκοντά αυτή στη Βούληση των Ευρωπαίων. Στα τμήματά μας, οι φοιτητές που ακούνε ξανά και ξανά για θεωρίες κοινωνιολόγων, για πολιτικές επιλογές, για προσεγγίσεις του ζητήματος, δεν έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν την πραγματική αιτία που είναι ανταγωνισμοί που υπάρχουν ανάμεσα στα υπεραλιστικά κέντρα,
το κριτήριο του κέρδους, που είναι ο μοχλός κίνησης καπιταλιστικής οικονομίας, που οδηγούν σε πολέμους, στο ξεριζωμό των ανθρώπων, στην ανάγκη να εγκαταλείψουν τις αιστείες τους. Αναφέρει χαρακτηριστικά καθηγητής αρθογραφείου του σε γνωστό site. Το μεταναστευτικό και το προσφυγικό έχουν γίνει σημεία εχμής του λόγου των πολιτικών χώρων που επιβουλεύονται τον δημοκρατικό φιλελεύθερο χαρακτήρα των πολιτευμάτων μας. Συνεπώς, το προσφυγικό αποτελεί το μεγαλύτερο ζήτημα για την κοινωνική συνοχή, το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία των κοινοτήτων μας. Δεχόμενοι τους πρόσφυγες, σώζουμε τη δημοκρατία μας, εκφράζοντας την κοσμοπολίτικη προσέγγιση του μεταναστευτικού. Είναι χαρακτηριστική η συζήτηση για τις δίθεν αναγκαίες θεσμικές αλλαγές και τις προσπάθειες του κράτους, αποκομμένες από την οικονομία και σκοτίζοντας την ταξική ουσία του ζητήματος. Φτάνουν στο σημείο, σε πολλά μαθήματά μας, να θεώνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, μιλώντας για την ανάγκη μια πιο δίκαιης ένωσης προς όφελον των προσφύγων. Το σταθερό και μόνιμο κριτήριο όμως για κάθε είδους ρυθμίσεις είναι το κέρδος, άρα αυτή είναι η εργατική δύναμη που κτέει και τα μαθήματα δεν την αποκρύπτουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το μάθημα της οικονομικής γεωγραφίας στην κοινωνική πολιτική, όπου παραδέχονται ότι μια χώρα έχει συμφέρον από αυτά τα φαινόμενα, αφού μπαίνει στη χώρα φθηνό εργατικό δυναμικό, κατάλληλο οπωσδήποτε για τις μεγάλες επενδύσεις της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης που το κράτος πρέπει να ενισχύσει. Στις σχολές κοινωνικών επιστημών κυριαρχούν ερμηνευτικά σχήματα και ρεύματα σκέψης που αποκρύπτουν τη διαλεκτικο-ελιστική κατανόηση των κοινωνικών φαινομένων και εκθρεύονται τον μαρξισμό. Το προσφυγικό μεταναστευτικό είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα, αφού η όποια δίθεν επιστημονική του προσέγγιση γίνεται με ταξικούς μεταφυσικούς όρους, κάπως ένα φυσικό φαινόμενο ή ένα αγκαίο κακό, προβάλλοντας μάλιστα πότε τις αντιδραστικές αντιλήψεις για τον κίνδυνο άνωσης της δυτικής δημοκρατίας, των ευρωπαϊκών αξιών και των αρχών του κράτους δικαίου από το εξαπλανόμενο Ισλάμ και πότε τις ευήχες αλλά παραπλανητικές κοσμοπολίτικες αναλύσεις για τη διαχρονικότητα της μετακίνησης των πληθυσμών στην ανθρώπινη ιστορία και τα ανοιχτά σύνορα της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης. Λες και οι ομάδες των πρωτόχρονων κοινωνιών έχουν κοινά χαρακτηριστικά με τους σημερινούς χειριζομένους του υπεριαλισμού στην εποχή της αλματώδους ανάπτυξης επιστήμης και της τεχνολογίας που επιτρέπει την ικανοποίηση και διεύρυνση των σύγχρονων αναγκών για κάθε λαό στην πατρίδα του. Σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλοι και φίλοι, ως κοινωνικοί επιστήμονες, είναι κρίσιμο να διατυπώσουμε εξίσου τη συμβολή μας στο πλαίσιο της ένταξης αυτών των ανθρώπων στην κοινωνία. Ιδιαίτερα, εφόσον λάβουμε υπόψη ότι ο φόβος του άλλου είναι καθοριστικός και δεν μορφώνεται ενδόμηχα σε μια κοινωνία, αλλά ταξικά. Είναι φόβος που καλλιεργείται από την κυρίαρχη ιδεολογία. Οι συνθήκες εργασίας σε μια χώρα, και αν εξασφαλίζεται για όλη τη δουλειά με δικαιώματα, έχει αντανάκλαση στην αναπαραγωγή αντιδραστικών αντιλήψεων για τον αν ένας πρόσφυγας μπορεί να γίνει δεκτός σε μια κοινωνία. Οι πολιτικές λοιπόν που συζητιούνται είναι πολιτικές διαχείρισης και όχι ουσιαστικές ολόκληρης στήριξης και προσπάθειας του πρόσφυγα, αλλά του κοινωνικού συνόλου. Δεν αρκεί να μαθαίνουμε για το αν το κράτος είναι απαραίτητο και έχει ευθύνη να δημορφώνει δομές και hotspot. Ο πρόσφυγας είναι ζωτικό κομμάτι της κοινωνίας, στην οποία πάει εφόσον και ίδιος επιθυμεί να ζει σε συγκεκριμένη χώρα. Είναι αναγκαίο να εξασφαλίσει προστασία για την πρόσφυγα σε ασφαλή στέγαση, τη σύντηση, την παιδεία, την υγεία και την εργασία. Για τους κοινωνικούς επιστήμονες, πρέπει να είναι βασικά και κατοχυρωμένα τα εργαλεία, οι μέθοδοι με τις οποίες ο κάθε πρόσφυγας και μετανάστης θα ενσωματώνεται στην κοινωνία, το παιδί που θα πηγαίνει στο σχολείο, αντίστοιχα με τη στήριξη που χρειάζεται, να του δίνεται, θα δίνει κοινούς αγώνες με τους Έλληνες εργάτες, φοιτητές, μαθητές. Επομένως, για τους αυριανούς κοινωνικούς επιστήμονες, η λογική της διαχείρισης των προσφύγων δεν μπορεί να είναι ο ελαιώνας για το βίαιο κλείσιμο το οποίο έχει γίνει και συζήτηση στο σχολείο. Στην πραγματικότητα, με αυτόν τον τρόπο, επιλέγεται συνειδητά και μέσα από αυτές τις δομές να αναπαράγονται άδικες αντιλήψεις για αυτούς τους ανθρώπους. Παράλληλα, όλες αυτές οι δομές φυλακές, οι βασικές λειτουργίες των οποίων είναι στα χέρια ιδιωτών και μη και εργολάβων, θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή και τα δικαιώματα τόσο των προσφύγων όσο και των εργαζομένων. Για παράδειγμα, η πρόσφατη φωτιά στη δομή του Λεώνα αποκάλυψε για άλλη μια φορά τις άθλιες αλλά και επικίνδυνες συνθήκες στις οποίες διαμένουν οι αιτούντες άσυλο, τόσο η συγκεκριμένη δομή όσο και στις υπόλοιπες, και είναι αποτέλεσμα της χρόνης υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης και εγκατάλειψης της δομής που δίνει τη σημερινή εικόνα φαβέλας. Ενώ αποκαλυπτικό είναι και το παράδειγμα του εργαζόμενου σε ξενώνα φιλοξενίας, ασυνόδευτο των ανηλίκων προσφύγων γνωστής ΜΚΟ στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος με επιστολή καταγγέλει τον εργασιακό μεσαίωνα που βιώνουν οι κοινωνικοί επιστήμονες, οι οποίοι εργάζονται 5 και 6 μήνες απλήρωτοι, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και ωραρίου ξεχυλωμένο, ως αποτέλεσμα της συνεχούς περικοπής προσωπικού. Αν κανείς αναλογιστεί επιπρόσθετα όλα εκείνα τα αντικείμενα των κοινωνικών επιστημών, που θεωρείται ότι δεν είναι από το τάμισμα της συγκυρίας, θα διαπιστώσει ότι είναι πάρα πολύ το μίσο που οι νέοι κοινωνικοί επιστήμονες θα μπορούσαν να εργαστούν και να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση όλων προβλημάτων.
Κι όμως, η στροπτική πλειοψηφία όσων αποφοιτούμε από τις σχολές κοινωνικών επιστημών είναι απίθανο να βρούμε δουλειά στο αντικείμενο σπουδών, πόσο μάλλον μετά άλλους όρους. Είμαστε μήπως πολλοί. Τα στοιχεία που δημοσιεύει το ίδιο το Υπουργείο αποδεικνύουν περίτρανα ότι δεν περισσεύουν. Το αντίθετο. Για παράδειγμα, σε σύνολο 13.888 σχολικών μονάδων, υπάρχουν μόνο 1.707 μόνιμοι ψυχολόγοι και κοινωνική λειτουργή. Τι πάει στραβά? Η απάντηση είναι η ανυπαρξία ακατάλληλων δομών και η απόσταση του περιεχομένου σπουδών από τις ηλιακές ανάγκες. Η ρίζα του προβλήματος είναι η εξουσία του κεφαλαίου που δεν λογαριάζει στις ηλιακές ανάγκες, η κατάσταση που κρατήσει ότι φορά την κοινωνική πολιτική, πρόνοια και μέρημνα και ψυχοκοινωνική υποστήριξη για τους πρόσφυγες και μετανάστες στη χώρα μας προσφέρεται για να απαντηθεί το ερώτημα. Ο κανόνας είναι ανυπαρξία σε πολλές περιπτώσεις κατάλληλων υπηρεσιών και υποχρεωματοδότηση υποστελέχωση όσων υπάρχουν. Η εναπόθεση της υλοποίησης δράσεων σε βραχυχρόνια προγράμματα με απαράδεκτους όρους για τους εργαζομένους. Σημαντικές λειτουργίες εγχωρούνται σε ΜΚΟ που δρούν ανεξέλεγκτα, επιβάλλοντας τη δική τους ατζέντα. Η στερεοτυπική πλειοψηφία των εργαζομένων δουλεύουν με εργασιακές σχέσεις λάστιχο, η διάθεση για θελοντική προσφορά αξιοποιείται ως πηγή απλήρου της εργασίας, όπως και η πρακτική άσκηση. Μέσα από το σύστημα που βασιλεύει λογική κόστος ωφέλους, που κίνητρο είναι το κέρδος, είναι αδύνατο να εφαρμοστούμε όσο διδασκόμαστε στις σπουδές μας, σε συνθήκες ευελιξίας, ελαστικών εργασιακών σχέσεων, ανασφάλειας, με δεδομένα του κατακαιρματισμού κρατικών υπηρεσιών, ΜΚΟ και επιχειρήσεων που δρούν σε όλο το πλάσμα των αντικειμένων μας. Έχει τεράστια επιπτώση το γεγονός ότι δεν υπάρχει συσσόρευση πείρας και ιστορική συνέχεια στη μελέτη και πρακτική εφαρμογή τέτοιων φαινομένων με ευθύνη του κράτους από ένα μόνιμο ειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό. Ο δεσμός του κοινωνικού επιστήμονα με τον πρόσφυγα είναι αναγκαία για την ολόκληρη στήριξή του, άρα αναγκαία είναι και η κατάλληλη εκπαίδευση και του ίδιου του κοινωνικού επιστήμονα. Να μην είναι δηλαδή γενικά άνθρωπος ανάπτυξης καθηκόντων που υποκαθιστά τα κενά σε αναγκαίο δημόσιο διοικητικό προσωπικό. Μέσα από τέτοιους δρόμους, στο αστικό κράτος αποφεύγει να διασφαλίζει μόνο επιστημονικά αντικειμένο προσωπικό για τις σχετικές υπηρεσίες. Επιπλέον, ένας απόφοιτος από τα τμήματα κοινωνικών επιστημών πρέπει απαραίτητα να κάνει κάποιο μεταπτυχιακό, όπου με βάση και τις τελευταίες εξελίξεις για διεύρυνση των διδάκτων στα μεταπτυχιακά, για να πάρει κάποια επιπλέον εκδίκευση. Στο πανεπιστήμιο επιχείρηση, τα πάντα μετριούνται με βάση το κέρδος και όχι τις κοινωνικές ανάγκες. Η ρίζα του προβλήματος είναι το καπιταλιστικό σύστημα και οι πολιτικές που το υπηρετούν, όπου τα πάντα μετριούνται με βάση το κέρδος που αποφέρουν και το κεφάλαιο, και όχι τις κοινωνικές ανάγκες που ικανοποιούν. Είναι η ίδια αιτία που καθιστά τους απόφοιτους, τις γνώσεις και τις υπηρεσίες που μπορούν να προσφέρουν, εμπορεύματα που υπόκειται στους νόμους της αγοράς. Αυτή η πολιτική, στις ποικίλες εκφάνσεις της, δεν έρχεται από τον ουρανό. Υλοποιείται από τις αστικές κυβερνήσεις, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους αριστοκρατικούς συμπεριαλιστικούς οργανισμούς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα σε αυτό είναι το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο 2021-2027 για την κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση μεταναστών και προσφύγων. Οι κοινωνικοί επιστήμονες μπορούν και πρέπει να τροφοδοτούν με τις γνώσεις και τη δράση τους το ταξικά προσανατολισμένο εργατικό λαϊκό κίνημα, την τροφοδοτημένη αγωνιστική συλλογική διεκδίκηση της ικανοποίησης των σύγχρονων αναγκών για όλη την εργατική τάξη και το λαό. Έλληνες και ξένους εργάτες, ανεξάρτητα από χρώμα, φυλή, θρησκεία, εθνική καταγωγή, φύλο, σεξουαλική προτίμηση, σε σύγκρουση με τον ρατσισμό, την ξενοφοβία, την ξενοδοξία, τις εθνικιστικές αντιλήψεις και το φασιστικό δηλητήριο. Ιδιαίτερα στο προσωπικό μεταναστευτικό έχει μεγάλη σημασία η αποκάλυψη των πραγματικών αιτιών του ξεριζωμού και της άδικης πολιτικής σε βάρος των μεταναστών και των προσφύγων, η έρευνα για τις σύγχρονες εκδηλώσεις του φαινομένου, αναδεικνύοντας την καπιταλιστική του ρίζα και αποκλείοντας έτσι ώστε τόσο την εθνικιστική όσο και την εξίσου επικίνδυνη κοσμοπολίτικη εκδοχή, υποθεώνοντας τον καπιταλισμό με τις νομοτέλειές του. Αναπόσπαστο συστατικό της δράσης τους είναι η έκφραση της αλληλεγγύης, της προσφοράς και της ουσιαστικής έπρακτης βοήθειας σε κάθε θύμα της καπιταλιστικής σύψης και της υπεριαλιστικής βαρβαρότητας. Σε κάθε πρόσφυγα ή μετανάστη που έρχεται αντιμέτωπος με την αδικία, την κρατική καταστολή, την ερωτηματική βία, τον ρατσισμό και τις άδειες φασιστικές επιθέσεις. Να συμβάλλουν στο ρεαλιστικό στόχο της κοινωνικής ανατροπής, της ανάγκης του καιρό που πρέπει να πραγματοθεί, ώστε ο λαός να βγει στο ξέφωτο της ρεαλιστικής προοπτικής. Για μια κοινωνία χωρίς τη μετάλληψη ανθρώπου από άνθρωπο, πολέμους και ξεριζωμό, όπου κανένας νέος δεν θα αναγκάζεται να καταλήξει την πατρίδα του για να βρει δουλειά, ζωή και ελπίδα. Σε μια κοινωνία με τη συνεχή διεύρυνση της κοινωνικής ευημερίας για όλους στο επίκεντρο, οι κοινωνικοί επιστήμονες όχι μόνο δεν θα είναι καταδικασμένοι στην εργασιακή ανασφάλεια όπως σήμερα, αλλά δυνατότητες του κεντρικού σχεδιασμού και του κρατικού ελέγχου στην κοινωνικοποιημένη παραγωγική βάση της οικονομίας,
θα εξασφαλίσουν σε όλους τη διάρκεια του αντικείμενου σπουδών αμέσως μετά την αποφύτισή τους, ώστε να ικανοποιούνται οι διευρυνόμενες κοινωνικές ανάγκες. Ο ρόλος των κοινωνικών επιστημών στην επιστημονική καθοδήγηση οριστικής των κοινωνίας θα είναι καθοριστικός. Με τη δουλειά τους στις διάφορες υπηρεσίες και στις παραγωγικές μονάδες του κρατικού κράτους, ανάλογα με την ειδίκευσή τους, θα παρακολουθούν την ανάπτυξη των κομμουνιστικών κοινωνικών σχέσεων, θα σχεδιάζουν παρεμβάσεις κρατικής εξουσίας στις νέες κοινωνικές διεργασίες και θα συμβάλλουν στην πλήρη αξιοποίηση των νέων δυνατοτήτων, στο ξέσπασμα των δυσκολιών και των καθυστερήσεων που θα κληροδοτήσει ο καπιταλισμός. Σε κάθε φάση της κοινωνικής επανάστασης, θα συνδέουν τα κοινωνικά προτάγματα με τη συνεχή επαναστατικοποίηση της βάσης της οριστικής κοινωνίας. Για να ανοίξει ο δρόμος, χρειάζεται σήμερα κιόλας να ενισχυθεί με νέες δυνάμεις η στρατιά που παλεύει μέσα από τις γραμμές και στο πλευρό του ΚΚΕ και της ΚΝΕ για την υπεράσπιση της ζωής, της υγείας και του δικαίωματος του λαού, για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών του.